Το 10ο μονοθέσιό της παρουσίασε η ομάδα Κέντευρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου, γιορτάζοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη και σημαντική πορεία της ομάδας τα τελευταία 15 χρόνια. Η ομάδα αποτελείται από δεκάδες σπουδαστές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά, αλλά πάνω απ' όλα με πάθος, για να παρουσιάσουν το νέο βενζινοκίνητο μονοθέσιό τους. Σήμερα η ομάδα μας αποκαλύπτει το τελευταίο μονοθέσιο εσωτερικής καύσης, το 10ο στην ιστορία της. Στόχος του μονοθεσίου είναι να σαρώσει όλη την Ευρώπη. Είχαμε μια πολύ καλή πορεία πέρυσι και φέτος με το τελευταίο βενζινοκίνητο μονοθέσιο στοχεύουμε ακόμα ψηλότερα. Στην ομάδα είμαστε 55 άτομα. Βέβαια, στην 15ετή ιστορία της ομάδας σύνολο έχουν περάσει πάνω από 250 φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Και είναι ένα project που έχει προσελκύσει πολύ κόσμο και μαθαίνει πολλά πράγματα στους νέους. Μέχρι σήμερα η ομάδα έχει συμμετάσχει σε 22 διαγωνισμούς, φέροντας πολλαπλές διακρίσεις στα διάφορα αγωνίσματά τους. Συγκεκριμένα, στις τελευταίες της συμμετοχές στη σεζόν 2022-2023, η ομάδα κατέκτησε 11 διακρίσεις, ανάμεσα στις οποίες και την πρώτη θέση στο αγώνισμα της κοστολόγησης του μονοθεσίου, αλλά και την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη του διαγωνισμού Formula Student στην Αυστρία, ένας από τους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς παγκοσμίως. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων και παλαιά μέλη της ομάδας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τη σημερινή εκδήλωση και πολύ συγκινημένη. Εγώ είμαι παλιό μέλος της ομάδας του Κεντάβρου και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά και εντυπωσιασμός μου σήμερα, γιατί η ομάδα συνεχίζει να υπάρχει για 15 ολόκληρα χρόνια, να εξελίσσεται, να συμμετέχει ενεργά κάθε χρόνο στους διαγωνισμούς και να αποδεικνύει ότι πραγματικά τέτοια project έχουν ένα σημαντικό λόγο ύπαρξης και στο Πανεπιστήμιο και στην πόλη και γενικότερα.